Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε αφράτατη ρόψωμα. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά. Και μία κουταλιά ζάχαρη. Σε 100 ml χλιαρό νερό. Και 300 ml χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε ένα αυγό και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα κουταλάκι αλάτι και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Όταν είναι έτοιμη, την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς. Την πλάθουμε σε μπαλάκια. Τα ανοίγουμε με το χέρι μας. Τοποθετούμε σπασμένη φέτα. Τα κλείνουμε και τα κάνουμε μπαλάκια. Με τη βοήθεια από ένα ξυλάκι από σουβλάκι κάνουμε 8 ακτίνες. Τις κόβουμε. Και με ένα ψαλίδι δίνουμε σχήμα όπως σας δείχνουμε. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αναμειγνύουμε τον γρόκο αυγού με λίγο λάδι. Αλείφουμε τα τυρόψωμά μας. Προαιρετικά διακοσμούμε με σουσάμι. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!